Ναι, καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης στο Παλούδι. Ομόφωνα το δικαστήριο κήρυξε ενόχους τους δύο κατηγορούμενους, τον 23χρονο και τον 21 ετών κατηγορούμενο, για το διπλό έγκλημα, για τον ομαδικό βιασμό και την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, απορρίπτοντας, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της έδρας, ομόφωνα τόσο από τους δικαστές όσο και από τους ενόρκους, απορρίπτοντας τους αυτοτελείς ισχυρισμούς που προέβαλαν το προηγούμενο διάστημα οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Θα πρέπει να σας πω ότι η απόφαση έγινε δεχτή με επιφωνήματα και συνθήματα από το συγκεντρωμένο πλήθος που βλέπετε ούτως ή άλλως πίσω μου έξω από το εφετείο της Αθήνας, καθώς είναι πολύς ο κόσμος που από πολύ νωρίς το πρωί έχει συγκεντρωθεί εδώ. Τους ακούτε και αυτή τη στιγμή. Φωνάζουν συνθήματα στη μνήμη της Ελένης στο Παλούδι, αλλά και υπέρ της προάσπισης των γυναικείων δικαιωμάτων. Τους ακούτε και αυτή τη στιγμή. Έχουν σηκώσει και ένα πανό, καθώς και την φωτογραφία της Ελένης στο Παλούδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα η μητέρα, η τραγική μητέρα της Ελένης στο Παλούδι, η κυρία Κυριακή το Παλούδι, βγήκε από την δικαστική αίθουσα, δεν άντεξε, περίμενε υπομονετικά, καρτερικά από το πρωί να ακούσει την ανακοίνωση για την δολοφονία της κόρης της και υποβασταζόμενη πριν από λίγα λεπτά εξήλθε από το δικαστήριο σε φανερά πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, συνοδεία των συγγενών της που είναι εδώ όλες τις ημέρες προκειμένου να την φροντίζουν. Η διαδικασία, Χρήσα, εξελίσσεται. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων αυτή την ώρα προβάλλουν τα επιχειρήματά τους ως προς την αναγνώριση κάποιων ελαφρυντικών των εντολέων τους. Στη συνέχεια το δικαστήριο θα αποσυρθεί και πάλι προκειμένου να διασκεφθεί επί των ελαφρυντικών και στο τέλος θα έχουμε την ανακοίνωση των ποινών σε βάρος των δύο κατηγορουμένων. Άρα μας είπες, Άννα, ομόφωνα ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι, απορρίφθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί τους. Δεν θα γυρίσει πίσω το παιδί τους, αλλά οι γονείς της έχουν επιδείξει όλο αυτό το διάστημα μια αξιοπρέπεια που αν μη τι άλλο μας έχει συγκλονίσει όλους. Και βέβαια πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχει κράτος δικαίου. Να. Μακάρι να μην ξαναακούσουμε τέτοια περιστατικά στο μέλλον.